Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και αυξήσεις 10% διεκδικεί η ΑΔΕΔΗ, η οποία προετοιμάζεται εν ώψη της απεργίας 28 Φεβρουαρίου. Η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί, η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε προσλήψεις κυρίως στην πολύπαθη υγεία στα νοσοκομεία της Κρήτης που γνωρίζουμε τα προβλήματα και φυσικά γενικότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τον ΕΦΚΑ, τα σχολεία, την παιδεία. Με στόχο την προετοιμασία και οργάνωση απεργιακής κινητοποίησης, η οποία είναι πανυπαλληλική αλλά έχει και πανεργατικά χαρακτηριστικά, διότι συμμετέχουν δεκάδες εργατικά κέντρα και σωματεία και του ιδιωτικού τομέα. Προς την κατεύθυνση αυτή, κλιμάκιο της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΑΔΕΔΗ βρίσκεται στο Ηράκλειο και στο πλαίσιο Παγκρίτιας Περιφερειακής Σύσκεψης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή διαβιούν πραγματικά σε τραγικές συνθήκες. Οι αυξήσεις οι οποίες δόθηκαν μετά από 12 χρόνια, των 40 περίπου ευρώ κατά μέσο όρο ανά μήνα και ανά εργαζόμενο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαντήσουν στην ακρίβεια. Γι' αυτό και απαιτούμε αυξήσεις 10% στον ήδη υπάρχοντα μισθό και άμεση καταβολή των επιδομάτων και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Γιατί η τεράστια ακρίβεια κατατρώει το εισόδημά μας, γιατί χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, ειδικά οι πιο νέοι, οι συμβασιούχοι, απολύονται και προσλαμβάνονται κάθε χρόνο. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά έχει να πει τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Προσπαθεί να βαφτίσει αυξήσεις ένα ψίχουλο που μας έδωσε 30-35 ευρώ το μήνα, αλλά αυτό θα είναι το λιγότερο. Εμείς λοιπόν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, στην υγεία, στην παιδεία και αλλού, δεν θα πάμε μόνοι μας, θα πάμε με τον πολίτη που στη δύσκολη στιγμή της ζωής τους, για παράδειγμα, θα βρει ένα νοσοκομείο που συνεχώς ιδιωτικοποιείται. Όλοι ακούσαμε για ιδιωτικά απογευματινά χειρουργία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Όπως τονίζει η ΑΔΕΔΗ, θα πρέπει να μπει τέρμα στην πολιτική που υποτιμά τη ζωή των εργαζομένων, που πετσοκόβει μισθούς και δικαιώματα, που ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες, υποβαθμίζοντας τη λειτουργία τους. Επομένως, εμείς καλούμε εδώ από το Ηράκλειο μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, προκειμένου η κυβέρνηση να δώσει πραγματικές αυξήσεις αφενός στους εργαζόμενους και να τελειώσουν επιτέλους τα ψέματα από τη μεριά του κύριου Μητσοτάκη. Στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα διοργάνωσης της Γενικής Πανεργατικής Παδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τραγωδία Σατέμπη, με την ΑΔΕΔΗ, τα εργατικά κέντρα και δεκάδες σωματεία του ιδιωτικού τομέα να ζητούν τη τιμωρία των υπευθύνων. Η απεργία αυτή γίνεται σε ένα χρονικό σημείο, 28 του Φλεβάρη, όταν κλείνει ένας χρόνος από το έγκλημα των Τεμπών, που δεν θέλουμε για κανένα λόγο να επαναληφθεί και θέλουμε με τον πιο εμφατικό τρόπο να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.